Λένε ότι με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Σήμερα λοιπόν, ο άνθρωπος που θα κάνει μάθημα θα μιλήσει για ποδόσφαιρο, θα μιλήσει για τη ζωή ενός νέου ποδοσφαιριστή, για τις επιλογές, για τις στραβές, για τις επιτυχίες. Μάθημα λοιπόν σήμερα και δάσκαλος θα είναι ο Αλέξανδρος Κατράνης. Καλατζή Γεωργία, οικονόμου Γεώργιος και ψυχογιός Χρήστος Παναγιώτης. Ωραία, εγώ όπως ξέρετε ονομάζομαι Αλέξανδρος Κατράνης, είμαι 20 ετών, ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή του Ατρομήτου. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι μαζί σας και ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε. Ήταν όνειρό σου από μικρός να γίνεις ποδοσφαιριστής? Ναι, από όταν εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά με θυμούνται άλλοι, το μόνο παιχνίδι που μου άρεσε ήταν η μπάλα. Και από 4 χρονών, όταν οι γονείς μου πλέον δεν μ' αντέξαν άλλο σπίτι, με στείλανε να πάω να παίξω κάπου και ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα. Αγωνίστηκες σε ομάδες του γαλλικού πρωταθλήματος. Θέλω να μου πεις ποια είναι η διαφορά στην οτροπία, στην κουλτούρα, στο όλο οικοδόμημα, πώς το έζησες εκεί στη Γαλλία και ποιες διαφορές έχει με το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μεγάλες οι διαφορές. Τεράστιες. Θα σου πω ότι πρέπει να παίζουν άλλο άθλημα εκεί. Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές στους παίχτες, ούτε στην ποιότητα των παιχτών, ούτε στις ηλικίες, ούτε σε τίποτα. Μεγαλύτερη μας διαφορά είναι στις εγκαταστάσεις τις οποίες έχουμε και στο πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο. Πώς νιώθει ένα παιδί 19 χρονών που φεύγει μόνος του και πάει στο εξωτερικό? Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δεν έχεις γονείς, φίλους, συγγενείς. Γιατί στα εύκολα και μόνος σου μπορείς. Το θέμα είναι ότι στα δύσκολα δεν έχεις κάποιον εκεί και πρέπει να τα έχεις πάνω απ' όλα καλά με τον εαυτό σου, έτσι ώστε να σε βοηθήσει αυτός. Θέλω να σε γυρίσω πίσω στην πρώτη σου προπόνηση, τη στιγμή που μπαίνεις για πρώτη φορά να κάνεις προπόνηση με την Σεντετιέν. Πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή? Είναι όταν βλέπεις παίχτες π.χ. που τους παίζουμε όλοι στο FIFA, στο Pro, πιστεύεις ότι δεν είμαι εδώ, ότι είναι ένα όνειρο και ότι ήρθα απλά και θα φύγω. Καταρχήν, όπως λες, την πρώτη μέρα στην οποία μπήκα, ήθελα περίπου ένα μήνα για να προσαρμοστώ και να καταλάβω ότι είμαι όντως μέρος αυτών των παιχτών, ότι με αντιμετωπίζανε οι προπονητές, ο κόσμος και όλοι, σαν να είμαι σαν κι αυτούς. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα στοιχεία που πιστεύεις και έχεις ξεχωρίσει τον Νταμίρ Κάναντι. Προσωπικά θα σου πω σε μένα, από τη στιγμή που γύρισα, από την πρώτη μέρα, που οι πρώτες μέρες ουσιαστικά είναι οι πιο δύσκολες σε προσαρμογή, είναι δίπλα σου. Σου μιλάει, σε καθοδηγεί. Πάντα η πόρτα του γραφείου είναι ανοιχτή για ό,τι θες. Είτε έχει σχέση με το ποδόσφαιρο είτε δεν έχει, που αυτό πολλοί προπονητές δεν το έχουν. Μπορεί να λένε ότι ελάτε, αλλά όταν θα πας εκεί είναι κλειστή πόρτα ουσιαστικά. Είσαι ένα μικρό παιδί, ένας μικρός ποδοσφαιριστής, που ξαφνικά από τη μία χώρα στην άλλη, μετά ξανά στην Ελλάδα. Έφτασες ποτέ σε σημείο που να πεις ότι είμαι ως εδώ, φεύγω, θέλω να γυρίσω σπίτι μου και τέλος? Το έχω σκεφτεί πάνω στα νεύρα μου, αλλά όπως σου έρχεται, έτσι φεύγει. Δεν γίνεται να το παρατήσεις αυτό το όνειρο, αυτό το οποίο θες από μικρός, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Από τη μία λέμε ότι ναι, ήμουνα μικρός, έφυγα και τώρα λέμε παράδειγμα 20 χρονών, είσαι μικρός. Πιστεύω ότι είναι μια δικαιολογία που βολεύει όλους. Βολεύει τους παίχτες να λένε ότι είναι μικροί, βολεύει και αυτούς που είναι στις ομάδες να λένε ότι είναι μικρός και να μένει πίσω. Εγώ π.χ. θα δω τον αγώνα πρόσφατο που μπορεί να είδατε πολύ, την Παρί με τη Μάντσεστερ. Και η Μάντσεστερ είχε παίχτες 99, 2000 και 2001. Αυτοί δεν τους θεωρούν μικρούς. Ταλέντος στα 15-16, αυτοί τους θεωρούν έτοιμους. Πιστεύω αυτό πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς, έτσι ώστε αν δούμε κάποιον παίχτη στα 19 του 20 πιο σοβαρά και όχι σαν μικρό, θα μπορέσουμε κι εμείς να το βοηθήσουμε, αλλά και ο ίδιος να βοηθήσει τον εαυτό του και να πει: έχω κάποιες ευθύνες, έχω κάτι να κάνω. Τα τελευταία χρόνια η εθνική μας ομάδα απουσιάζει από μεγάλες διοργανώσεις, Mundial, Euro. Πιστεύεις θα ακολουθήσουν καλές πορείες στο μέλλον? Και αν θεωρείς ότι θα βρίσκεσαι κι εσύ? Αρχικά να σου απαντήσω, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή και να ρωτήσει, το όνειρό του είναι να παίξει με την Εθνική Ελλάδος. Θα σου πω προσωπικά, αρχικά θέλω να πάω στην προπόνηση της πρώτης ομάδας και μετά οτιδήποτε άλλο. Όπως όλες οι ομάδες, έτσι και η Εθνική κάνει μια κοιλιά. Σίγουρα θα ανακάμψει, ελπίζω να είναι πάρα πολύ σύντομα, και σίγουρα πιστεύω θα ξαναπροταγωνιστεί σε μεγάλες οργανώσεις. Τι συμβουλή θα έδινες σε ένα παιδί που ξεκινάει τώρα την επαγγελματική του καριέρα στο ποδόσφαιρο? Να αφήσει τους γονείς απ' έξω. Δεν στο λέω γιατί εγώ είχα κακή εμπειρία με τους γονείς μου. Ίσα
Εγώ ήμουν από τα τυχερά παιδιά που με στηρίξανε σε όλα και δεν ενεπλάκησαν ποτέ με κακό τρόπο. Όμως επειδή ξέρω αρκετά παιδιά τα οποία λόγω γονέων, κυρίως πατεράδων, έχουν καταστραφεί εισαγωγικά, αρχικά θα έπρεπε να μείνουν έξω αυτοί. Μετά, το μόνο πράγμα που θα τους έλεγα είναι να έχουν υπομονή και να ακούν τους προπονητές τους. Σίγουρα για να είναι προπονητές ξέρουν κάτι παραπάνω από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Και υπομονή είναι το μεγαλύτερο προσόν που μπορεί να έχεις, το οποίο δεν έχω. Η επιστροφή ενός πολύ ταλαντούχου παίχτη, του Άρντα, στον Ατρόμητο. Πες μας δύο λόγια. Σίγουρα ένας παίχτης ο οποίος δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν ξέρει μπάλα. Ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Ζει και αναπνέει, θα σου πω, μόνο για το ποδόσφαιρο. Οτιδήποτε και να έχει, καλό-κακό, άμα μπει στο γήπεδο, τα ξεχνάει όλα. Το μόνο που ελπίζω και εύχομαι για τον ίδιο είναι να μπορέσει να δείξει και το ταλέντο το οποίο έχει δείξει, αλλά και ακόμη παραπάνω το οποίο σίγουρα έχει. Ποιος είναι ο πιο δύσκολος παίχτης που έχεις αντιμετωπίσει στην ελληνική Super League, να το πούμε έτσι? Ένας παίχτης είναι ο Τζάλμα Κάμπος, και ένας άλλος είναι ο Σεμπά. Έχεις κάποια τατουάζ πάνω σου? Αντιπροσωπεύουν κάτι ή τα έκανες στην τρέλα, να το πούμε πάνω? Όχι, δεν τα έκανα στην τρέλα. Ήταν όλα μέσα σε 5 μήνες, 6, τη χρονιά που ήμουν Γαλλία, που κάποια στιγμή που μετά τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά όσον αφορά ότι εγώ δεν έπαιζα, ότι η ομάδα δεν πήγαινε καλά κτλ. Ψυχολογικά δεν ήμουν καλά, οπότε όλα πάνω μου κάτι συμβολίζουν. Έχω στο πόδι μου εδώ πίσω ένα χέρι με ένα σταυρό που προσωπικά πιστεύω αρκετά. Το έκανα για αυτό το λόγο. Την ημερομηνία γέννησής μου πιο κάτω στα πόδια. Εδώ πάνω είναι όλο αυτό είναι ένας λύκος με έναν άνθρωπο που περπατάει μόνος του. Εδώ πάνω είναι το όνομα του παππού μου με την ημερομηνία γέννησης και πέθανε. Μία μέρα πριν εγώ φύγω να έρθω από Βόλο Αθήνα. Μία μέρα πριν. Και ήμουνα μαζί του. Εδώ πάνω γράφει οικογένεια πρώτα και είναι τα ονόματα του πατέρα μου και της μητέρας μου με την ημερομηνία γέννησης. Και εδώ μια φράση που λέει ότι... που μου την είπε ένας προπονητής μου που είχα στο Βόλο, ότι πατέρα και μητέρα της επιτυχίας είναι η δουλειά και η υπομονή. Και πιο πολύ το έγραψα για την υπομονή, μπας και το βλέπω και...